Ο Θανάσης Γιουργαλής έφυγε πριν από λίγες μέρες από τον μάτιο του το κόσμο, όπως ήθιστε να λέμε. Ωστόσο, η εικόνα του και το βιογραφικό του σημείωμα, όπως χαρακτηριστικά μας το προσδιορίσε ο ίδιος, πέρασε στην αιωνιότητα και στην συλλογική μας μνήμη μέσα από την μαγνητοσκόπηση της εκπομπής Πρωτοπλάνο την περίοδο του 90 στο Δειράς. Η ομορφιά του λόγου του έρχεται σήμερα να μας υπενθυμίσει ότι οι αξίες της ζωής είναι διαχρονικές. Η ενασχόλησή του με τη λαογραφία τα τελευταία χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του και το πάθος του για την διάσωση του ήθους που εμπεριέχουν τα ήθη της κοινωνίας μας, μας κληροδότησε ένα πολύτιμο υλικό και ντοκουμέντα που μας πλουτίζουν με τη γνώση του παρελθόντος και της καταβολής του λαϊκού μας πολιτισμού. Ήταν ο γραμματικός του χωριού, ο διευθυντής του νοσοκομείου για πολλά χρόνια, φίλος της παράδοσης και ο αρθρογράφος της λαϊκής μας ψυχής. Γεννημένος στη γειτονιά του μυθικού βασιλιά Χαρμίλου στο Πηλί, έζησε όπως ακριβώς είχε ονειρευτεί και όπως μας είπε παραδίδοντας το βιογραφικό του σημείωμα στο πρωτοπλάνο, τότε στη ζωή δεν πρέπει να παραλείπουμε να χαμογελάμε κάθε μέρα. Έτσι τρυφερά, με ένα χαμόγελο, τον αποχαιρετούμε και εμείς και τον ευχαριστούμε με αυτό το αφιέρωμα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω στην ανισότητα των ανθρώπων. Είναι κάπως ακραίο αυτό που σας λέω. Δηλαδή πιστεύω ότι ο φύση δούλος πρέπει να κάνει χρέη δούλου και ο φύση άρχοντας χρέη άρχοντα. Ακούγεται πολύ άσχημα, το ξέρω, και προκαταλαμβάνω τους ακροατές μας. Εγώ έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν άνθρωποι δυο γροσιό, υπάρχουν και δυο στογρόσι. Και επειδή μου κάνατε αυτή την πρόταση και θεωρώ τον εαυτό μου όχι από σεμνότητα, ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος με κάποια δραστηριότητα έντονη, ένας δημόσιος άνδρας που να ασκώ κάποια επιρροή. Είμαι ένας άσημος, ένας απλός δημότης. Όμως δέχτηκα, διότι πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος, δημιούργημα του Θεού, όταν είναι να πει τα χρόνια του και μόνο, δεν λέει τίποτα. Πρέπει να έχει να πει κάτι. Και ο πιο άσημος και ο πιο απλός πρέπει να έχει να πει κάτι. Και βέβαια δεν μπορούμε μέσα σε αυτή την λίγη ώρα να αναπτύξουμε όλη τη ζωή μας. Όχι όμως, θα προσπαθήσουμε ακριβώς να ταξιδέψουμε όπως σας είπαμε πριν. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Άνοιξα μια και μπήκα, σεργένησε ένα πρωινό και από την άλλη βγήκα. Εγώ με πιάνει η μανία να γράφω στην εφημερίδα της Δωδεκανήσου τη Ροδιακή με διευθυντή τον Καλαμπίχη. Ναι. Απλά ήθελα να δείξω εφημερίδες που έχω μαζί μου, έτσι να φανούν. Οι οποίες είναι κυτρινισμένες πλέον και γράφω εδώ ιστορίες. Σε πολύ καλή κατάσταση όμως. Ναι. Διαβάστε μας κάτι από μια ανταπόκριση, κύριε Γιουργαλή. Να σας διαβάσω κάτι τότε. Ανταπόκριση. Ναι. Ευχαρίστω. Εδώ έχουμε εφημερίδα η οποία έχει ημερομηνία 6 Ιουλίου 1953. Είναι τόσο ο Κλείδωνας, ο Κλείδωνας. Ναι, και αναφέρομαι εδώ, είναι όλα. Θα τη σηκώσετε λίγο πιο πάνω την εφημερίδα για να την πάρει η κάμερα. Βεβαίως. Απλά για να δείξουμε το έντυπο πώς είναι και μετά μπορείτε άνετα να το διαβάσετε. Μάλιστα, αυτή είναι η Ροδιακή λοιπόν. Αυτή είναι η Ροδιακή τότε, του 1953. Και έστελναν τα αποκρίσεις συχνά. Ήταν διευθυντής ο Καλαμπίχης. Να μην σας το διαβάσω όλο, θα διαβάσω δύο τραγούδια που έχω γράψει. Ανοίξτε τον κλείδωνα του Άγια Νιού τη χάρη, να δώσει χάρη του Θεού, τον αγαπά να πάρει. Και τα σατυρικά που λέγανε, έχεις ματάκια του λαγού και πόδια της Αχίνας, έχεις και χιλοπόστομο ο σαν της Πουλαρίνας. Μετά έβγαζαν ένα χρυσαφικό στον ιδιοκτήτη, τον οποίο ανεφέρεται το τραγούδι και συνεχίζεται μέχρι τέλους. Και τα λοιπά. Στο άλλο μέρος έχω ανταπόκριση με τις δραστηριότητες του σχολείου. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι όλα στην καθαρέβουσα. Ναι. Με τα ταύτα εισετέραν αίθουσαν του σχολείου πρωτοβουλία του ακαμάτου δημοδιασκάλου Νικολάου Ζάρκα, διεξήχτη λαχιοφόρος αγορά των παιχνιδιών και χειροτεχνημάτων των παιδιών, τα οποία έγιναν ανάρπαστα από το φιλόμουσον κοινών. Αξίζει ένας δίκαιος έπαινος εις το σχόντα την πρωτοβουλία. Ναι. Αυτές οι απαντήσεις, τα σχόλια και οι ειδήσεις, γινόταν περίπου κάθε 10-15 μέρες στις εφημερίδες της Ροδιακής. Γράφατε λοιπόν. Από τότε αρχίσατε. Είχα αυτή τη διάθεση και τις φιλοδοξίες. Παρεμπιπτόντως, μια που ο φίλος μας πίσω από την κάμερα, ήθελα να αναφερθώ στο πρικοσύμφωνο της μητέρας μου,
το οποίο είναι ιταλικό από ό,τι βλέπω. Το παίρνει η κάμερα. Ακριβώς, ναι, είναι στην οθόνη. Και φαίνεται και η σφραγίδα Μουνιτσίπιο Δι Πιλί, κοινό τη Πιλίου. Ναι, ναι. Και λέει. Υπογεγραμμένο με σταυρούς. Υπογεγραμμένο με σταυρούς. Ναι, ναι. Η σταυρή είναι του παππού μου, του Αθανασίου Σακελάρη, ναι, και της Εκατερίνης της συζύγου. Και λένε, του 1929, 5 Δεκεμβρίου, επειδή μέλλομαι να συζεύξουμε διανομή μου και κανονικού γάμου τη θυγατέρα μας Ελένη μετά του Ηλία Γεωργαλία Καρδαμένης, απονέμοντες τας από καρδίας ευχάς μας, πρικοδοτούμεν αυτή τα ακόλουθα. Και τι την πρικοδοτούσανε, τη μητέρα μου. Δύο οικίας, το ένα είναι το Χαγιάτι. Μετά του προαυλίου εις θέση Χαρμίλη. Και το δεύτερον, τέσσερας εικόνας, δύο στρώματα, δύο εφαπλώματα, μία τάπλαν, τέσσερα κουάντρα, ένα καθρέπτη, δύο κυλίμια, δύο συντόνια, μία κουβέρτα, μία λάμπα και την λοιπήν επίπλωση της οικίας. Τελειώνοντας λέγανε, ταύτα πάντα πρικοδοτούμεν τη ρημένη τη γατρή μας επί τη διαδοχική συμφωνία, επευχόμενη όπως μετά του συζύγου της πολλαπλασιάσοντες ταύτα πρικίσουσεν και αυτή της τέκνης του. Μάλιστα. Αυτά λέει είχαμε, να τα πούμε έτσι και πιο απλά. Αυτά κληρονομήσατε κι εσείς, ναι, έτσι. Αυτά είχαμε να τα δώσουμε στο κοριτσάκι μας και ναι, με το σύζυγό της να δουλέψουν κι αυτοί, να κάνουν και πιο πολλά, να πρικίσουν τα παιδιά τους. Βέβαια. Και τελευταία δεν είχαν τον τρόπο να υπογράψουν, επειδή ήταν αγράμματοι οι παππούδες, ναι, ναι, και κάμαν και δύο σταυρουδάκια και βάλαν δύο μάρτυρες. Το οποίο πιτάκι ήταν το 1929. Ναι, επίσημο έγγραφο της κοινότητας. Να δείξουμε ακόμα και την θεώρηση της Ιεράς Μητροπόλεως Κο, ο Αρχιερετικός Επίτροπος Κο, Αρχιεπίσκοπος Φιλίμων Επικυρή. Και η σφραγίδα του Πάτρος Φιλίμωνος. Το ψαροτούφεκο και το κυνήγι, αυτά είναι πράγματα τα οποία μας γεμίζουν. Έτσι. Βέβαια. Και βέβαια χωρίς την ψυχαγωγία ο άνθρωπος πρέπει να γελάει. Η έχει ζωή αυτή είναι, όπως είπαμε προηγουμένως. Αν πιάσω να σου πω τα πάθη μου τραγούδια, η μαύρη γη σραγίζεται, δεν βγάζει πια λουλούδια. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Ναι. Η ζωή είναι ωραία ως το τέλος και νικάει αυτός που ξέρει να γελά.